Λοιπόν, εντάξει τώρα να σας πω κάτι. Μη δείτε μια επισταριά στον μπαλκόνι ενός υπουργείου, αμέσως να σας φάνει παράξενο. Τι είστε εσείς, ρε. Λάζο σημαντικός, ιδιαίτερα σημαντικός σε αυτή την εκπομπή. Λάζο, πες μας. Είμαστε στον πέμπτο όροφο του κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Σκαρφάλωσαν εδώ που είμαι εγώ και στη συνέχεια προχώρησαν και μπήκαν στον πέμπτο όροφο του Υπουργείου. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Λάζο, μισό λεπτό, μην είναι εκεί όπως είσαι. Πίσω σου, Λάζο, τι είναι εκείνο που φαίνεται. Τώρα μας χωρείτε άμα ξεμπροστιάσουμε κάτι. Τι είναι εκείνο, είναι μπαρμπεκιού, πίσω σου. Τι είναι αυτό, ρε! Μου έκανε και εμένα η απορία, η αλήθεια είναι. Θα σου πω αμέσως τώρα τι είναι. Ναι, είναι μπάρμπεκιου. Είναι μπάρμπεκιου. Μύρισε Ελλάδα. Λάζο μου, πού είσαι λίγο, πού είσαι. Είσαι στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στον μπαλκόνι. Τι είσαι! Λοιπόν, ακούστε, επειδή για να μην βρουν πελάτους εδώ οι εργαζόμενοι στο τμήμα της πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, μου λένε ότι αυτό εδώ δεν είναι του Υπουργείου, ήταν από πριν. Καλό! Κάτσε ρε Λάζο. Περίμενε λίγο. Εδώ μου λένε οι εργαζόμενοι ότι όταν ήρθαν εδώ ως τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, η ψησταριά ήταν ήδη εδώ σε αυτό το μπαλκόνι. Άσε με. Τι να σας πω, αυτά. Λάζο, είσαι απαράδεκτος. Όπου πας δημιουργείς πρόβλημα. Εγώ και εσύ δημιουργούμε πρόβλημα. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε. Είσαι κανένα σουβλάκι. Πάντως έχει φοβερή θέα εδώ. Ωραία. Να βάλεις και τα σουβλάκια στη φουσκέρα. Σε αφήνουμε στη φουφού. Ατούτα λέει.